Η δικαστική και η ένστολη είναι αυτοί που θα δουν αρχικά τους μισθούς να αυξάνονται από τον Νοέμβριο σε εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται να λάβουν και αναδρομικά που θα φτάνουν και τις 6.000 ευρώ. Ξεκινούν συγκεκριμένα από τα 104 ευρώ για τους ενστόλους και τους δικαστικούς τα 25.500 ευρώ. Ξεκινούν από τα 2.700 ευρώ. Είναι η μισθή των δικαστικών και η μηνιαία αύξηση. Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναμένεται να παίρνει 4.134 ευρώ αεροπαγήτης και η αντίστοιχη 3.307 ευρώ εφέτης και η αντίστοιχη 2.894 ευρώ. Ο πρόεδρος πρωτοδικείου 2.480 ευρώ, πρωτοδίκης στα 2.067 ευρώ. Ο πάροδρος πρωτοδικείου στα 1.654, ο ειρηνοδίκης στα 1.488. Σε ό,τι αφορά τους ενστόλους, ο μόνιμος ο πλήτης αναμένεται να πάρει αύξηση και να φτάσει στα 284 ευρώ, ο δεκανέας στα 506, ο επιλοχίας στα 785, ο αρχιλοχίας στα 816, ο ανθυπασπιστής στα 843, ο ανθυπολοχαγός στα 887, ο υπολοχαγός 941, ο λοχαγός 972, ο ταγματάρχης 1021, ο αντισυνταγματάρχης αναμένεται ο μισθός του να φτάσει στα 1092 ευρώ, ο συνταγματάρχης στα 1221, ο ταξίερχος στα 1312, ο υποστράτηγος στα 1523 και ο αντιστράτηγος στα 1616.